εργοζωτική σημασία για την αρδευτική κάλυψη περιοχών τη ενδοχώρα τη Δημοτική Ενότητα Μουσούρων με ποιοτικό νερό βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίηση από τη ΔΕΙΑΒΑ. Ο λόγο για την τοποθέτηση του αγωγού ίδρυυση, από το οποίο ήδη κάτοικοι κάνουν οικιακή χρήση με νερά τη υφιστάμενη γεώτρηση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να, όπως βλέπετε κι εσείς, το βασικό έργο υποδομής έχει ολοκληρωθεί. Περίπου το 85% του έργου είναι βαίνει προς ολοκλήρωση. Ο αγωγός φουρνέ Αλικιανός. Θέλουμε ένα κομμάτι μέσα στο φουρνέ να γίνει. Θα γίνει σε εύθετο χρόνο. Είμαι μαζί με το έργο των Λεχενών, το οποίο θα παραδοθεί τους επόμενους μήνες, η νέα υδρομάσφυση στην περιοχή του Σέμπρονα. Τρία καινούργια έργα, θα έλεγα, βάσης σε ό,τι αφορά την παροχή μεγαλύτερων ποσότητων νερού, την διαφύλαξη από τις απώλειες και το περιβαλλοντικό αυτό πρόβλημα το οποίο δημιουργούνται με την απώλεια αυτού του φυσικού πόρου και τρίτον φυσικά σε ό,τι αφορά την ποιότητα των σωλήνων, οι οποίες είναι σωλήνες σύγχρονης τεχνολογίας, άρα να μην έχουμε μέσα τα φαινόμενα της επικάθησης υλικών και της επικόλυσης που είχαμε μέχρι σήμερα. Να υπενθυμίσουμε ότι δειγματοληψίες είχαν γίνει και απέδειξαν αφενός ότι το πόσιμο νερό περιείχε στοιχεία επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και αφετέρου ότι είχαν καταγραφεί σειρά από απώλειες νερού στο εσωτερικό δίκτυο διανομής. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου έχει ολοκληρωθεί, ενώ μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να παραδοθούν επιπλέον 4 χιλιόμετρα που σχετίζονται με την αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ίδρυυσης. Εδώ πέρα, μόλις ολοκληρωθεί αυτός ο αγωγός, ήδη θα μπούμε μέσα στο φουρνέ. Εκεί έχουμε, λόγω στενότητας χώρων, θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες. Ευελπιστώ ο εργολάβος να ανταποκριθεί στην σωστή διαδικασία του έργου, να έχουμε μια γρήγορη εξέλιξη. Περάσαμε και από το σκηνέ πολύ γρήγορα, δεν ενοχλήσαμε τον κόσμο, σε μία μέρα είχαμε περάσει και στο τέλος πιστεύω σε ένα τετράμινο το πολύ να είναι λειτουργικό το έργο και να μπορούμε να πάρουμε νερό από το συγκεκριμένο χώρο. Στον άξονα Φουρνέ Αλικιανός έχουν ακολουθήσει πρόγραμμα προτεραιοποίησης, καθώς έχουν ήδη αποπερατωθεί και οι εργασίες αποκατάστασης των ασφαλτοτάπητα. Βλέπετε ότι μπαίνει στο καινούριο τμήμα του δρόμου που φτιάξαμε το προηγούμενο διάστημα με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το τμήμα δηλαδή Σκηνέ Φουρνέ, το οποίο δεν θα χρειαστεί τώρα να γίνει φυσικά τομή, καθότι είχαμε προνοήσει να μπουν οι σωληνώσεις πριν την οδοστρωσία και την αποκατάσταση του δρόμου. Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση του υδάτινου αποθέματος, η αναβάθμιση των υποδομών, καθώς εξασφαλίζεται επάρκεια και άριστη ποιότητα πόσιμου νερού. Έμφαση δίνεται στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και στην κάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με το πόσιμο νερό και τη συμφωνία με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής του υδατικού διαμερίσματος. Το έργο της ΔΕΙΑΒΑ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.